Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε από χθες έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος με αφορμή την παρέμβαση του κ. Κουτσούμπα και έχετε δεχθεί, δεν ήταν μόνο η κυβέρνηση απέναντι η οποία αντέδρασε, όλοι, οι πάντες. Είστε και νομικός, έτσι. Είστε και δικηγόρος, ναι, νομικός. Δεν έλειψε κανένας από την ιστορία αυτή, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και η Πλεύση Ελευθερίας και τα τρία κόμματα που είναι λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, όλοι ήταν απέναντί σας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτό το θέμα. Δεν θα το μονοπολίσουμε την κουβέντα με αυτό, όχι, αλλά. Ναι, εντάξει, βέβαια έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια ενός κατά τη γνώμη μας από προσανατολισμού. Γιατί, για παράδειγμα, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από το μεγαλειώδες, ογκώδες συλλαλητήριο ενάντια σε ένα άδικο νομοσχέδιο της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χαρακτηρίζεται από τις πολύμορφες σπουδές, κινητοποίησεις, συσκέψεις, ζητήσεις χιλιάδων γυναικών από τα εργατικά λαϊκά στρώματα για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας με το χαρακτήρα που αυτή έχει, αναδεικνύοντας τις αιτίες που παράγουν μια πολύμορφη βία σε βάρος των γυναικών. Αλλά παρόλα αυτά, σε μια 45-λεπτη ομιλία του Γενικού Γραμματέα, απομονώθηκε μια φράση με την οποία αποκάλυψε μια πραγματικότητα που όλοι την γνωρίζουμε και κατηγορείται το ΚΚΕ για σεξισμό. Από όλους. Από τη στιγμή όμως που αυτό που έκανε ήταν να αποκαλύψει μια σύψη, μια αγριότητα με την οποία θεωρητικά κανένας δεν. Λέτε ότι αυτό ήταν αφορμή για να αλλάξει ατζέντα. Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Ναι, αποδείχθηκε. Οι άλλοι όλοι και που, που καταψηφίζουν και αυτοί είπαν να βοηθήσουμε την κυβέρνηση όλοι μαζί. Κοιτάξτε. Σε αυτό ας απαντήσουν οι ίδιοι, γιατί για παράδειγμα αφορά και το ζήτημα της στάσης τους στο ίδιο το νομοσχέδιο. Εμείς έχουμε και συγκεκριμένη κριτική απέναντι στη στάση τους, γιατί ναι μεν καταψηφίζουν, αλλά κατά τη γνώμη μας με ένα περιεχόμενο που λέει ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για παράδειγμα, και μετά να προχωρήσουμε στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, όχι δηλαδή στον πυρήνα του νομοσχεδίου αυτού καθ' αυτού, οπότε έχει να κάνει και με αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, να σας πω, ακριβώς επειδή μιλάμε και την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, εμένα με ενοχλεί αυτή η πραγματικότητα. Με ενοχλεί ότι πράγματι υπάρχουν νέες γυναίκες. Ότι οι γυναίκες που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τα εκδίδονται όλες. Που τους εκμεταλλεύονται κάτω από άγριες συνθήκες και διαμορφώνεται αυτό το εμπόριο. Αυτό με ενοχλεί και θεωρώ ότι πρέπει να αποκαλύπτονται αυτά τα φαινόμενα. Ακούστε με λίγο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκτός από τα κολέγια, αλλά είναι άλλη συζήτηση. Θα δούμε τι θα γίνει, και μη κερδοσκοπικά. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν έχουμε φαινόμενα εκμετάλλευσης γυναικών, παιδιών, ανδρών. Βεβαίως και έχουμε. Άρα δεν γίνει μαύρο άσπρο λοιπόν ότι τα ιδιωτικά φέρνουν αυτό. Όχι, και τα δημόσια δεν φέρνουν, γιατί και στα δημόσια σε άλλες χώρες το παρελθόν έχουν ούτε γίνει σημαίνει, και ούτε είπε ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει άμεση συνεπαγωγή αυτά τα φαινόμενα. Ωστόσο, το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα και ανθούν είναι η εμπορευματοποίηση των πάντων. Είναι οι δυσκολίες εργατικής λαϊκής οικογένειας να ανταποκριθεί σε μια σειρά ζητήματα όπως και σχέση και με αυτά. Και να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ τώρα να τα έχω μπροστά μου. Συγγνώμη. Από χθες τα έχουμε δει. Όχι, όχι, όχι. Θα σας δείξω και πολύ γρήγορα. Sky. Βήμα. Απομυθοποιήσεις, φοιτητές, ντοκουμέντο, Independent, The Sun, που καταγγέλνουν όλα αυτά, φοιτήτριες το πρωί ή το βράδυ κτλ. Είναι και αυτοί όλοι οι σεξιστές που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, αυτό στην Ελλάδα. Τι σχέση έχει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια αυτό? New Money. Μα τι σχέση έχει? Η Λούση δεν έβλεπε άλλη δυνατότητα, είχε χάσει την προσωρινή της δουλειά. Ναι, γιατί από τα πανεπιστήμια. Σα είπε όμως ότι εδώ δεν είπαμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό δεν είναι θέμα μη κρατικών ή κρατικών πανεπιστήμια. Είναι θέμα της, το πόσο έχει γίνει και πόσο έχει εξελιχθεί η ζωή πράγματι. Και συμβαίνει αυτό. Γιατί το μπλέξατε με ένα νομοθέτημα. Αυτό θέλω να πω. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Μα αυτή η πραγματικότητα είναι και στα δημόσια, σας λέει. Δυστυχώς. Σε αυτές τις χώρες. Συγγνώμη, εγώ προσβάλλομαι να ακούω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, πραγματικά. Και εγώ προσβάλλομαι, κύριε Ρωμανέ, αν είναι δυνατόν. Γιατί, και δεν σας προσβάλλει αυτή η σύψη, αυτή η σαφήλα. Δεν σας προσβάλλει. Αυτή η απαράδεκτη δήλωση, όχι αυτά δεν θα προσβάλλει να την υποστηρίξετε δύο μέρες. Θα είχα ζητήσει ένα συγγνώμη. Δεν πρέπει να αποκαλύπτονται αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν πρέπει να αποκαλύπτονται αυτά τα φαινόμενα. Έξω από τα πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι αφήσεις και διαφημίζουν. Έξω από τα πανεπιστήμια, αυτά τα ιδιωτικά, υπάρχουν οι αφήσεις αυτές και διαφημίζουν. Και λένε δεν μπορείς να πληρώσεις τα χρέη. Στην Ελλάδα είδατε τέτοιο πράγμα να υπάρχει?
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε σε αυτή την περιβόητη πείρα από άλλες χώρες και αποκάλυψε κάτι που είναι η πιο άγρια μορφή δυστυχώς μιας εκμετάλλευσης βάρος των γυναικών και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Γεράκη, θα ξεκινήσω παίρνοντας αφορμή από κάτι που είπε ο κύριος Ρωμανός περί πλειοψηφιών και μειοψηφιών. Και νομίζω ότι σήμερα η πραγματική μειοψηφία, η θλιβερή μειοψηφία, είναι η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί η πλειοψηφία της νεολαίας των φοιτητών εκφράστηκε με το σημερινό συλλαλητήριο, όπως και με μια σειρά άλλα συλλαλητήρια όλες τις προηγούμενες μέρες. Η πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Και δεν υπερασπίζονται το σημερινό πανεπιστήμιο που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ξυλώνει το δημόσιο χαρακτήρα του σταδιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούν ένα πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο με αναβαθμισμένες σπουδές, με πτυχία που έχουν αξία. Μάλιστα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει πτυχία με τιμή, όχι πτυχία με αξία. Δεν ακούει τους φοιτητές, δεν ακούει την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως δεν άκουσε τους αγρότες, μάλιστα, δεν άκουσε τους συγγενείς. Μια απάντηση να δώσει για να το κλείσουμε, παρακαλώ. Μια απάντηση γρήγορη, κύριε Ρωμανέ, για να το κλείσουμε, παρακαλώ. Έχει ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε γρήγορα. Μια απάντηση. Ναι, νομίζω ότι ο τομέας της υγείας είναι το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ναι, και της πρωτοβουλίας. Γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ με μια πολιτική όλων των προηγούμενων χρόνων που φτάνουμε να συζητάμε για το ότι εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, εδώ είμαστε, το φακελάκι που ξέρουμε ότι υπάρχει, ας το νομιμοποιήσουμε. Και αναρωτιέμαι αν αυτό δεν είναι χυδαιότητα. Είναι. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από την τσέπη, λέμε εμείς. Και στο τραπέζι αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να μπει είναι ένα πραγματικά αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας που θα αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας με όλο το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Νομιμοποιείτε το φακελάκι, αυτή... Ναι, βεβαίως νομιμοποιείτε το φακελάκι. Δεν το παγώ, ο ίδιος ο υπουργός το είπε. Το ξέρετε τι είναι, λέει, ας το δώσουμε, λέει, το απόγευμα. Ας το δώσουμε, λέει, το απόγευμα. Αυτό θα είναι νόμιμη αμοιβή, δεν είναι φακελάκι. Άλλο το φακελάκι. Αυτό θα κάνουμε. Το φακελάκι είναι επειδή... Το φακελάκι ήταν, το φακελάκι ήταν για να με πάρεις πιο γρήγορα, τώρα αυτό θα το κάνουμε νόμιμο. Και αυτό το θεωρούμε, πώς να το πω, πρόοδο. Αυτή είναι πρόοδος. Εμείς λέμε πρόοδος είναι ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές που θα ανταποκρίνονται σε εργατικές λαϊκές ανάγκες. Δεν υπάρχει κανένα μέρος της Ευρώπης, βέβαια. Δεν πειράζει. Ας γίνουμε λοιπόν η θετική εξαίρεση. Ας γίνουμε η θετική εξαίρεση. Έχουμε παρεμπιπτόντως, έχει τρομερή ιατρική, μη χαμογελάτε. Έχει τρομερή ιατρική. Και δεύτερο, το 83 και οι συντελεστές στην υγεία πάντως λένε, το ακούσαμε και από τον πρόεδρο της ΦΟΕΔΗ, προσλήψεις εδώ και τώρα. Προσλήψεις. Λοιπόν, τι λέγατε, κύριε Παλάφα, και απαντήστε. Και όχι αυτά τα τεράστια κενά. Ότι κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και επίσης κάθε λογικός άνθρωπος θα ήθελε να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Κάθε λογικός άνθρωπος θέλει να πληρώνει για να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Κάθε λογικός άνθρωπος, κάθε λογικός άνθρωπος θέλει να μην χρειάζεται να δίνει φακελάκι, θέλει να μην χρειάζεται να καταφεύγει στην ιδιωτική υγεία επειδή ακριβώς περιμένει 2 χρόνια στην αναμονή. Κάθε λογικός άνθρωπος, ναι, τα θέλει αυτά. Και σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση. Τον βάζετε να πληρώνει. Αυτό το πράγμα που είναι λες και δεν μιλάω όσο μιλάω είναι φοβερό. Μα είναι λέω, λοιπόν, σας απάντησα τι θέλει κάθε λογικός άνθρωπος. Να πληρώνει. Πάντως, κύριε Ρωμανέ. Απάντησα. Δεν ακούσατε την απάντηση, να τα ξαναπώ. Θέλει να πληρώνει για να πάει στο χειρουργείο, στο δημόσιο νοσοκομείο. Θέλει να μην κλείνετε τα μάτια στο ότι υπάρχει μια αναμονή δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας. Και ότι αυτή η αναμονή μειώνεται με αυτόν τον τρόπο χωρίς να διώξουμε τον πελάτη του δημόσιου συστήματος. Ακριβώς το είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Χωρίς να διώξουμε τον πολίτη και να τους πολίτες ως πελάτες. Τίποτα άλλο.